Αναφέρθηκε ο Νικηφόρος στο Rapid Test. Θέλω σε αυτό το σημείο να ακούσουμε έναν πατέρα φοιτητή του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου από τη Βόρεια Ελλάδα. Το παιδί το έχει περάσει εδώ στο Ηράκλειο. Μας κάνει μία καταγγελία και θέλω να την ακούσει ο πρίτανης του ΕΛΜΕΠΑ και να μας απαντήσει. Και τι συνέβη στο δικό σας το παιδί που φοιτά στο ΕΛΜΕΠΑ? Στο δικό μου, όχι μόνο στο δικό μου παιδιά, και σε άλλους φοιτητές. Πήγαν να μπουν στη σχολή του σήμερα, οι οποίοι είχαν μάθει 8 και 4, είχαν τα rapid test που είχαν κάνει την Πέμπτη και είχαν το δείξει πρώτη φορά την Παρασκευή, και με αυτό το rapid test δεν τους άφησαν να μπουν στη σχολή, αλλά απαιτούσαν rapid test σημερινό ή χθεσινό. Της Κυριακής που τα φαρμακεία είναι κλειστά. Ποια εξήγηση δίνεται για αυτή την αναταραχή? Η απάντηση ήταν ότι δεν το έχουν διευκρινίσει και περιμένουν διευκρινήσεις. Και εγώ δεν έχω με θέμα στο να μην διευκρινιστεί το θέμα, αλλά μέχρι να διευκρινιστεί, εφόσον έχουν και αυτοί αμφιβολίες, θεωρώ ότι θα έπρεπε να αφήσουν τα παιδιά να κάνουν το μάθημά τους που τόσο περίμεναν, και όχι να τους αποκλείσουν από το μάθημα για να διευκρινιστεί μετά από μια εβδομάδα αν τελικά πρέπει να κάνουν μάθημα ή όχι. Γιατί για μας είναι προφανές ότι σήμερα θα έπρεπε να εμφανιστούν με το rapid test που είχαν δείξει για πρώτη φορά την Παρασκευή. Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε αρκετά τηλέφωνα, θα τα επαναλάβω. 2-8-10-38-000 και βεβαίως οι σελίδες μας στο Facebook, ώρα έχουμε στην Crete TV, και η ομάδα μας ώρα έχουμε στην Crete TV, όπου μιλάνε για αυτά τα φαινόμενα συνωστισμού και στα αμφιθέατρα αλλά και στον τρόπο μετακίνησης. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η πραγματικότητα φέρνει νέα δεδομένα. Θέλω να απαντήσετε, κύριε Πρίτανη του ΕΛΜΕΠΑ, γιατί νομίζω ότι θα δώσετε την απάντηση πότε πρέπει ένας φοιτητής που δεν έχει εμβολιαστεί να κάνει rapid test για να μπορεί να μπει χωρίς να υπάρξει πρόβλημα στο αμφιθέατρο. Και κατανοούμε βεβαίως απόλυτα και τον γονιό του παιδιού από την Βόρεια Ελλάδα, προφανώς, που κατέβηκε από τη Βόρεια Ελλάδα στο Ηράκλειο για να σπουδάσει και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Κατανοούμε βέβαια απολύτως τους φοιτητές και τους γονείς τους. Να αντιληφθούμε εδώ ότι παρά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και παρά τις αντιφάσεις που υφίστανται μέσα στην κοινή υπουργική απόφαση, παρά τις αντιφάσεις που ανέφεραν ήδη και οι φοιτητές για τις μετακινήσεις, για το συνωστισμό μέσα στα αμφιθέατρα, τα πανεπιστήμια προσπαθούν να λειτουργήσουν με τον καλύτερο τρόπο διαζώσεις. Τι ισχύει τώρα με τα διαγνωστικά τεστς? Η νομοθεσία αναφέρεται σε 2 τεστς τα οποία πρέπει να γίνονται 48 ώρες πριν από την Τρίτη και την Παρασκευή. Αναφέρει συγκεκριμένες ημέρες, Τρίτη και Παρασκευή, έως 48 ώρες πριν από αυτές τις ημέρες. Άρα ένας φοιτητής πότε μπορεί να το κάνει το τεστ? Άρα λοιπόν, ένας φοιτητής πρέπει να κάνει ένα τεστ είτε τη Δευτέρα το πρωί, ή αν όντως, όπως ανέφερε ο γονέας προηγουμένως, έχει μάθημα πολύ πρωινές ώρες, την Κυριακή. Αυτό το τεστ τον καλύπτει μέχρι την Τετάρτη το πρωί και στη συνέχεια την Τετάρτη, και αυτό το τεστ τον καλύπτει μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα. Άρα με αυτόν τον τρόπο, Κυριακή ή Δευτέρα και Τετάρτη, καλύπτονται οι φοιτητές για ολόκληρη την εβδομάδα. Εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι, όπως και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, έχουμε και εμείς ζητήσει, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά εμβολιασμού στη φοιτητική κοινότητα, και θα ήθελα για άλλη μια φορά να συγχαρώ τους φοιτητές για την ευθύνη που πραγματικά δείχνουν αυτή τη στιγμή ως φοιτητική κοινότητα. Το ποσοστό ξεπερνάει το 75% στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και στο τακτικό προσωπικό ξεπερνάει το 92-93% συνολικά για μέλη ΔΕΠ, ΕΔΥΠ και διοικητικό προσωπικό. Όμως ζητάμε και εμείς, έχουμε ζητήσει να έχουμε κινητή εμβολιαστική μονάδα στις πανεπιστημιουπόλεις του Ηρακλείου και στις άλλες πανεπιστημιουπόλεις του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, έτσι ώστε να αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα ποσοστά του εμβολιασμού, αλλά και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν θέλουμε να έχουμε διαχωρισμούς, είναι ότι ζητάμε μονάδες του ΕΟΔΗ, οι οποίες θα κάνουν μέσα στις πανεπιστημιουπόλεις
τα rapid tests, έτσι ώστε να μην έχουμε τα προβλήματα που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Και επίσης η γνώμη μας είναι, καθώς οι φοιτητές έχουν δείξει αυτό το αίσθημα ευθύνης, ότι τα rapid tests πρέπει να παρέχονται και δωρεάν στη φοιτητική κοινότητα για να προασπίζεται η δημόσια υγεία. Κύριε Κοντάκη, τις ίδιες ημέρες πρέπει να κάνουν rapid test η ανεμβολία στις φοιτητές και στο Πανεπιστημίο Κρήτης. Νομίζω το κ. Κατσαράκης άρα το είπε. Δευτέρα με Τετάρτη είναι οι καλύτερες. Κύριε Πρίτανη του Πολυτεχνείου Κρήτης, πρωτού πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, εσείς στο Πολυτεχνείο Κρήτης αντιμετωπίσατε τέτοια προβλήματα? Κοιτάξτε, εμείς αρχίσαμε μαθήματα την προηγούμενη Δευτέρα. Επομένως τώρα είναι η δεύτερη εβδομάδα για μας. Είναι γεγονός ότι την πρώτη μέρα υπήρχε κάποιος συνωστισμός, έγιναν κάποιες διορθωτικές κινήσεις ό,τι αφορά τάξεις, αμφιθέατρα κλπ. Νομίζω τα πράγματα προς το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας εξελίχθηκαν πάρα πολύ καλά και τώρα ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα που βλέπουμε ότι είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Έρχομαι σε σένα, Καλλιρόη, και θέλω να μου πεις αυτή τη στιγμή για μια δευτεροετή φοιτήτρια της ιατρικής, πέρα από το φόβο ενός πιθανού νέου λουκέτου στα πανεπιστήμια, τι είναι αυτό που σε στρεσάρει, σε αγχώνει, αλλά μπορεί να επισκιάζεται από τη χαρά ότι τις επόμενες ημέρες θα βρεθεί, είσαι ήδη μέσα στα αμφιθέατρα της σχολής σου? Βασικά αυτό είναι το μεγάλο μας άγχος. Γιατί κανείς δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα επιστρέψουμε ξανά σε αυτή την πραγματικότητα. Φοβόμαστε τι θα γίνει όταν αρχίσουν τα κρούσματα μέσα στα πανεπιστήμια. Ουσιαστικά εγώ προσωπικά αυτό τρέμω. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θα θέλει να ξαναείμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και να κάνουμε ό,τι κάνουμε μέσα από μια οθόνη πάλι. Δηλαδή, είναι πολύ τραγική κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι κάτι... Δεν νομίζω να επιστρέψουμε. Είμαι πολύ αισιόδοξη. Και νομίζω ότι αυτό είναι και το σημαντικό. Αυτό να κρατήσουμε. Ναι, δεν θα ήθελα νομίζω να επιστρέψουμε ξανά σε αυτή την κατάσταση. Αυτό νομίζω φοβίζει όλους τους φοιτητές μου και εμένα. Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Ήμασταν 2 χρόνια κλεισμένοι μέσα. Νομίζω ήρθε καιρός να ζήσουμε τη συντηρητική ζωή. Βεβαίως. Και να ζήσουμε γενικότερα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν ζωή όλη. Νομίζω ότι αυτό που λες να ζήσουμε γενικότερα είναι κάτι το οποίο πραγματικά αποτυπώνει το τι έχει στερήσει η πανδημία. Είστε παιδιά νέα που όλη η ζωή είναι μπροστά σας, που καταφέρατε να μπείτε σε σχολές που αγαπάτε και θέλετε να συνεχίσετε να ονειρεύεστε. Και πραγματικά αυτό είναι και το ζητούμενο, να μπορεί η πανεπιστημιακή κοινότητα αύριο μεθαύριο να βγάλει εξαιρετικούς επιστήμονες, αλλά κυρίως σπουδαίους ανθρώπους. Τόνια, έρχομαι σε σένα και για σένα η ίδια αγωνία στο ενδεχόμενο θα πρέπει να αφήσεις το σπίτι στο Ηράκλειο και να επιστρέψεις στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι πως ναι, έχουμε αρχίσει ήδη και συνηθίζουμε την πραγματικότητα αυτή που θα έπρεπε να έχουμε ήδη σαν πρωτοετής φοιτητές πέρσι εδώ κάτω στην Κρήτη. Και αυτό που εγώ θα ήθελα να πω και προς οποιοδήποτε ίσως συμφοιτητή μου που παρακολουθεί αυτή τη στιγμή, χωρίς φυσικά να παίρνω το δικαίωμα του καθενός ή την προσωπική του επιλογή, είναι να τον προτρέψω να ξανασκεφτεί ίσως τον εμβολιασμό, διότι δεν προστατεύει μόνο τον εαυτό του αλλά και όλη την κοινότητα. Ήταν 2 δύσκολες χρονιές, όπως για να το κάνουμε, τόσο για την πανεπιστημιακή, όσο και πιο συγκεκριμένα για τη φοιτητική κοινότητα. Και πραγματικά, κάλλιο αργά παρά ποτέ, να μπορέσουμε να επιστρέψουμε στην πραγματικότητα αυτή που μας έχουν πάρει τόσο καιρό. Νικηφόρε, και για σένα είσαι και τετρατοετής, άρα φαντάζομαι ότι δεν θα ήθελες να πάρεις πτυχίο μέσω του διαδικτύου. Σαφέστατα και όχι. Αυτός είναι και ένας φόβος άλλωστε. Εγώ όμως δεν είμαι τόσο αισιόδοξος ως προς αυτό. Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν θα πάνε τόσο όμαλα όσο πιστεύουμε προς το παρόν. Εσύ αυτή τη στιγμή βρίσκεσαι στο Ρέθυμνο ή στην Αθήνα? Έχεις επιστρέψει στο Ρέθυμνο? Στο Ρέθυμνο. Είσαι στο Ρέθυμνο. Είσαι στο φοιτητικό σου σπίτι δηλαδή? Ακριβώς. Άρα έχεις αυτή την ανησυχία ότι μπορεί κάτι να πάει στραβά και να πρέπει να σταματήσει η διαδόση εκπαίδευση? Ναι, η ανησυχία αυτή είναι διάχυτη. Η ανησυχία αυτή είναι διάχυτη. Και καλό είναι να το λέμε αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι μονοπολεί το... είναι θέμα που μονοπολεί τις συζητήσεις μας στα διαλύματα, στις